Να σας χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου που με καλέσαν να μιλήσω σήμερα γι' αυτό, για τον καθηγητή Άρτσιπαρ Κόχραν, που κυριολεκτικά τον αγάπησα, με καθόρισε, μπήκα στο πετσί του, αισθάνομαι σαν ένας πατέρας, επιστημονικός πατέρας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι εδώ με 4 ανθρώπους, εγώ και άλλοι 3 δηλαδή, με τους οποίους συζητάμε για τον Κόχραν εδώ και δεκαετίες. Μετά τη σύνταξη, μη έχοντας τι να κάνω, πήρα το βιβλίο του Κόχραν που δεν είχε μεταφραστεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα και κάτσα και το μετέφρασα, παρόλο που δεν είμαι μεταφραστής, αλλά με μεγάλο κόπο νομίζω ότι κατάφερα να έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το βιβλίο για το οποίο σας προανέφερε ο κύριος Κυριόπουλος. Οι εισαγωγές των 2 καθηγητών, του κύριου Κυριόπουλου και του κύριου Λιονί, θέσαν ουσιαστικά το ζήτημα του πόσο Κόχραν μπόρεσε και επηρέασε την ιατρική των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών και ιδιαίτερα θα έλεγα μετά το θάνατό του, ο οποίος έγινε πριν 30 χρόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πορεία από τις στοιχειοποιημένες δοκιμές που λέει ο τίτλος της ομιλίας μέχρι η πορεία από τις στοιχειοποιημένες πολιτικές προς την διεπιμεριωμένη ιατρική ουσιαστικά ήταν μια παράλληλη πορεία με τη ζωή του Κόχραν. Ήταν μια παράλληλη πορεία με την αυτοβιογραφία του Κόχραν. Αυτό είναι ο Κόχραν. Από τις στοιχειοποιημένες κλινικές στην διεπιμεριωμένη ιατρική. Αυτή είναι η υπόστασή του. Θα προσπαθήσω όμως πιο συγκεκριμένα να ανιχνεύσω αυτή την επίδραση πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το πώς ακριβώς συνέβη. Μου επιτρέψετε να πω πρώτα ότι αυτή η τεκμηριωμένη ιατρική ουσιαστικά έχει αλλάξει παράδειγμα σύμφωνα με την επιστημονική άποψη του Κούν στην ιατρική το τελευταίο διάστημα. Όταν εμείς που σπουδάσαμε ιατρική στη δεκαετία του 60, ήμασταν στο Πανεπιστήμιο, εκείνο που κυριαρχούσε και μάλλον ξεκινούσε και τέλειωνε η ιατρική ήταν οι μηχανισμοί. Αν μπορούσαμε να βρούμε το μηχανισμό δράσης μιας ουσίας ή μιας διαδικασίας πάνω στο ανθρώπινο σώμα, τότε την υιοθετούσαμε και την κάναμε ιατρική παρέμβαση. Διαπιστώθηκε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αρκετό. Πρέπει να δούμε αν αυτό το πράγμα πράγματι λειτουργεί σε έναν τόσο πολύπλοκο οργανισμό και σε τέτοιες περίπλοκες καταστάσεις όπως το περιβάλλον του ανθρώπου, για να δούμε αν πράγματι αυτό το πράγμα το οποίο βρήκαμε σαν μηχανισμό λειτουργεί. Αυτό έγινε με τις στοιχειοποιημένες κλινικές δοκιμές και με την τεκμηριωμένη ιατρική, που κυριολεκτικά, κατά την άποψή μου, αποτελεί ένα παράδειγμα καινούριο της ιατρικής τα τελευταία χρόνια. Ας πάμε τώρα στην αυτοβιογραφία του Κόχραν, με την οποία να μας βοηθήσει να δούμε αυτή την παράλληλη πορεία που σας ανέφερα πιο μπροστά. Λίγα χρόνια πριν το θάνατό του, έγραψε την αυτοβιογραφία μαζί με τον Max Blythe, και την οποία μετέφρασα εγώ εδώ και έκανε πρόλογο ο καθηγητής κ. Κυριόπουλος. Επίσης, θα ήθελα πάλι εδώ με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κυριόπουλο. Αυτό το σημαντικό βιβλίο δεν θα μπορούσε να εκδοθεί χωρίς τη στήριξή του. Όχι μόνο με τον πρόλογο και με τα μεταφρασμένα ποίηματα που έχει μέσα, αλλά την πολύπλευρη στήριξή του. Και ας πάμε τώρα στο καθ' αυτό. Θα ξεκινήσω με ένα, αυτό είναι το βιβλίο, θα ξεκινήσω με ένα σύντομο βιογραφικό, για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του ανθρώπου όταν θα μιλήσουμε αργότερα. Γεννήθηκε το 1909, στις 12 Ιανουαρίου στο Γκάλασιλς της Σκωτίας. Πήγε σε ένα προπαρασκευαστικό σχολείο, για το οποίο θα αναφέρω και αργότερα, γιατί το αναφέρω εδώ, και μετά σε ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, πάντα ως υπότροφος. Κέρδισε υποτροφία για το King's College του Cambridge και τέλειωσε το κολέγιο αυτό με διπλό άριστα, και τις 2 χρονιές πήρε άριστα. Όσοι ξέρουν ότι αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά σπάνιο για να το πετύχεις, και μάλιστα εκείνη την εποχή. Το 1931 τελειώνει το κολέγιο και γίνεται φοιτητής ερευνητής στην καλλιέργεια ιστών
και το εγκαταλείπει μετά, δεν του αρέσει αυτό, και εγκαταλείπει και το 31 πάει, ακολουθεί ψυχαναλυτικές σπουδές και κάνει ψυχανάλυση με τον Θείοντορ Ράικ στο Βερολίνο. Εκεί έρχεται σε επαφή με τον ναζισμό, με το άγριο ναζισμό που ανέβαινε εκείνη την εποχή στο Βερολίνο. Ακολουθεί τον Ράικ στη Βιέννη, γιατί ο Ράικ είναι Εβραίος και φεύγει από την ναζιστική λέλαπα. Στη Βιέννη έρχεται η λέλαπα, φεύγουν και από εκεί και πάνε στο Λάιντεν και εκεί εγκαταλείπει ο Κόχραν την ψυχανάλυση και για αυτήν και τον ίδιο λόγο που εγκατέλειψε τις σπουδές στους ιστούς. Όμως η θύελα του ναζισμού επεκτείνεται και αισθάνεται ότι πρέπει κάτι να κάνει πέρα από τις κουβέντες για τον ναζισμό και κατατάσσεται εθελοντής της Διεθνής Ταξιαρχίας στην Ισπανία στη μονάδα περίθαλψης πεδίου μάχης που δημιούργησαν οι Βρετανοί, στη οποία συμμετείχε και στην πολιορκία της Μαδρίτης και στην άγρια μάχη του Χαράμα και της Μπρουνέτε. Το 37 επανέρχεται και συνεχίζει τις σπουδές του και τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του από το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου και εργάζεται για λίγο καιρό ως εσωτερικός βοηθός. Ξεσπάει όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και αποφασίζει πάλι ότι πρέπει και εδώ τώρα να πολεμήσει τον ναζισμό. Και έτσι γίνεται εθελοντής, λοχαγός του υγειονομικού σώματος του Βρετανικού στρατού, ζητάει να πάει σε μέτωπο, τον έχουν στην αρχή στην Αγγλία, αλλά ζητάει να πάει σε μέτωπο, πάει στην Αίγυπτο και μετά στη μάχη της Κρήτης με ένα σκληρό τάγμα καταδρομέων, στο οποίο είναι ο γιατρός του τάγματος αυτού. Συλλαμβάνεται ως αιχμάλωτος πολέμου στο τέλος της μάχης της Κρήτης, στην κακή της κατάληξη, την 1η Ιουνίου του 1941, και από εκεί και πέρα για 4 χρόνια είναι θεράπων γιατρός στα στρατόπεδα των αιχμαλώτων πολέμου στη Θεσσαλονίκη, πρώτα σε αυτό το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, που χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο αιχμαλώτων, στο Χίλμπουρτχάουζεν στην Γερμανία, στο Έστερχος και στο Βίτεμπαν αμ Έλμπε. Για τη δράση του σε αυτά στα στρατόπεδα πήρε μετάλλιο μετά το Most Excellent Order της British Empire. Μετά τον πόλεμο, στρέφεται προς τη δημόσια υγεία, πάει στην Σχολή Υγιεινής και Τροπικών Νοσημάτων του Λονδίνου και παίρνει από εκεί το δίπλωμά του. Ακολούθως κερδίζει μια υποτροφία Ροκφέλλερ και πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί αρχίζει και βλέπει και ψηλαφά ζητήματα που αργότερα έγιναν κύρια για αυτόν, όπως το λάθος του παρατηρητή, για το οποίο δουλεύει στο Ινστιτούτο Henry Phipps. Από το 1948 μέχρι το 1960 γίνεται μέλος εκεί, προσανατολίζεται ουσιαστικά σε μια κοινωνική αρρώστια, η οποία είναι η πνευμονοκονίαση των ανθρακορίχων, και μπαίνει στο προσωπικό της μονάδας έρευνας της πνευμονοκονίασης στο Κάρντιφ. Τα κύρια του ενδιαφέροντα ήταν η ταξινόμηση των ακτινογραφιών και πώς μπορούν αυτό να βοηθήσει τη διάγνωση, η σχέση μεταξύ έκθεσης σε σκόνη μέσα στους ανθρακορίχους και της διαγνωστικής κατηγορίας ακτινογραφίας, το οποίο είναι το μόνο διαγνωστικό μέσο για να βρεθεί η κατάσταση της πνευμονοκονίασης. Και το κύριο του πρόγραμμα ήταν αυτό το λεγόμενο των δύο κοιλάδων, που στην κοιλάδα Χρόνδα Βαχ, που είναι το σωστό ουαλικό, η σωστή ουαλική εκφορά της λέξεως αυτής, και όχι Ρόντα Φάτς, που το λέγαμε μαζί με τον Γιάννη Κυριόπουλο χρόνια. Σκοπός της ήταν να διερευνήσει την αιτιολογία της προοδευτικής μαζικής ίνωσης. Το 1960 εκλέγεται καθηγητής στην έδρα της φυματίωσης της Ιατρικής Σχολή. Σύντομα την παρατάει, δηλαδή μετά από 9 χρόνια, και από το 1969 παραμένει απλώς, αφοσιώνεται αποκλειστικά στην έρευνα και δημιουργεί πια μια επιδημιολογική μονάδα έρευνας που έχει πολύ μεγαλύτερο αντικείμενο από αυτό που είχε ως τώρα, την πνευμονοκονίαση. Στη φωτογραφία αυτή εδώ, ο Κόχραν την έρευνα δεν έφερε μόνο στο Πανεπιστήμιο, την έφερε και στο σπίτι του. Έφτιαξε ένα πολύ μεγάλο σπίτι, στο οποίο ζούσε μαζί με άλλους ερευνητές, και αυτή η φωτογραφία που σας δείχνω εδώ είναι από αυτήν την
συγκεκριμένη περίπτωση. Το 1972 δημοσιεύεται η μονογραφία «Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα», γίνεται πρώτος πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής στην Κοινότητα και το 1973 επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστήμιου του Γιόρκ και το 1974 κάνει τις διαλέξεις Ντάχαμ στο Χάρβαρτ, τον ΗΠΑ, που λίγοι μόνο μη Αμερικανοί έκαναν. Το 1974 συνταξιοδοτείται, αλλά δεν μπορεί να φύγει από την έρευνα, κάθεται άλλα 12 χρόνια στην επιδημιολογική μονάδα εκεί του Ιατρικού Συμβουλίου Ερευνών στο Κάρντιφ. Αυτή η φωτογραφία, η αριστερή επάνω, είναι η συνάδελφή του, που το 86, όταν ήταν πια βαριά άρρωστος, έκαναν μία μάζοξη και φέραναν, δείτε, αν προσέξετε εδώ, είναι η προτομή του κόκκινου που δεν μπορούσε να πάει λόγω του ήταν πια άρρωστος και έκαναν τη γιορτή τους μαζί με, για να γιορτάσουν, ας πούμε, μια επέτειο. Και δίπλα είναι το οίκημα της Richmond 4 στο Cardiff, το οποίο ήταν η επιδημιολογική μονάδα έρευνας. Η αυτοβιογραφία του τελειώνει με αυτό. Ο Άρτσι πέθανε στις 18 Ιουνίου του 1988. Τον είχα επισκεφθεί εκείνον τον Μάιο στο σπίτι του Τζο και της Μάκη Στόκερ, ήταν τα νιάψια του, και απολαύσαμε μια μικρή ανταλλαγή νέων, αλλά τα σύννεφα μαζευόταν. Μια σημαντική ιστορία έκλεινε τον κύκλο της, λέει ο φίλος του, ο Μαξ Μπλάιθ. Έκλεισε η ζωή του Κόχραν, αλλά άνοιξε ένας καινούριος κύκλος. Αυτός της εκρηκτικής διάδοσης των απόψεών του και των υποδείξεών του. Όταν ερχόμαστε λοιπόν στην επαφή με το φαινόμενο Κόχραν, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και κυριάρχησε στις ερευνητικές αυτές της εποχής εκείνης, διάφορα ερωτήματα έρχονται στο μυαλό μας. Ποιο ήταν το ηθικό και το πνευματικό υπόβαθρο του Κόχραν, έτσι ώστε να μπορέσει να επηρεάσει ένας άνθρωπος τόσο πολύ? Ποιες αξίες και ποιες αρχές αποτέλεσαν τα εφόδια του? Διαβάζοντας την αυτοβιογραφία του, μπορεί κανείς να πιστέψει, αν τη διαβάσει επιπόλαια, ότι τα πάντα συνωμότησαν για αυτή τη λαμπρή κατάληξη. Όμως δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος δημιουργεί την τύχη του και όταν συνειδητά ή ασυνείδητα επιλέγει από τις μύριες μικρές ή μεγάλες καθημερινές προοπτικές που του ανοίγονται τη ζωή του και οι επιλογές του Κόχραν ήταν πάντα συνειδητές, τότε αυτές οι επιλογές στηρίζονται στη δομή της προσωπικότητάς του που χτίζεται από πολύ νωρίς. Τι γράφει γι' αυτό το σύστημα ο Κόχραν ο ίδιος για την επίδραση του πρώτον του οικιακού του περιβάλλοντος? Η ατμόσφαιρα στην οποία μεγαλώσαμε ήταν καθοριστικά καλβινιστική. Είχαμε πρώιμα ενσωματώσει το ήθος της εργασίας, ενώ ήταν δοσμένος ένας σαφής κώδικας ηθικός που έλεγε τι ήταν σωστό και τι λάθος. Υπήρχαν και άλλες ελάσσονες πτυχές. Θεωρούνταν βέβαιο ότι θα είμαι πλούσιος όταν μεγαλώσω, ήταν από μεγαλοαστική οικογένεια, αλλά γινόταν πάντα σαφές ότι ό,τι έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν για να εξελιχθώ με τις δικές μου δυνάμεις. Επίσης, το να συμπεριφέρεστε στις κατώτερες τάξεις με δικαιοσύνη και ευγένεια. Ας κρατήσουμε από αυτή την περικοπή το ήθος της εργασίας, το με τις δικές μου δυνάμεις και τη συμπεριφορά στις κατώτερες τάξεις με δικαιοσύνη και ευγένεια και θα δούμε αργότερα πώς καθόρισαν και πώς εξελίχθηκαν στη ζωή του. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον το εκπαιδευτικό, έρχεται πολύ νωρίς σε επαφή και ταυτίζεται με τον εμπειρισμό, με τον επιστημονικό εμπειρισμό, δηλαδή ότι οι υποθέσεις οι επιστημονικές αναπτύσσονται και ελέγχονται μέσω εμπειρικών μεθόδων, αποτελουμένων από πειράματα και παρατηρήσεις, ενώ οι πληροφορίες που προκύπτουν αποτελούν πλέον τεκμήρια σύμφωνα με τα οποία η επιστημονική κοινότητα αναπτύσσει θεωρίες που σκοπό έχουν να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά του κόσμου. Πιστεύει ο Κόχραν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την έγκυρη γνώση και για να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. Πάμπολες είναι οι αναφορές του. Ας ξεκινήσουμε από το πρωτοβάθμιο σχολείο, στο οποίο λέει είχε εξαιρετικούς δασκάλους, τον Ταφ Σόντερς φυσικό, που με κάποιο τρόπο με έκανε να καταλάβω, όντας 10 χρονών παιδί, ότι η καινούργια γνώση προκύπτει από τον έλεγχο μιας υπόθεσης μέσω αναπαράξιμων μετρήσεων. Δεν έχω ιδέα τι περισσότερο χρήσιμο θα μπορούσε να μου μάθει στην ηλικία εκείνη.
Ο Κόχαν για τα τεκμήρια, όπως σας είπα, εγκαταλείπει την έρευνα της ανάπτυξης των ιστών. Ακολούθως εγκαταλείπει την ψυχανάλυση, επειδή δεν μπορεί η αποτελεσματικότητά της να τεκμηριωθεί με δεδομένα. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής απαιτεί από τους καθηγητές του και τους εκπαιδευτικούς του τα τεκμήρια για αυτό που του λένε. Και τους κοροϊδεύει ότι τις περισσότερες φορές λένε σύμφωνα με την ιατρική μου γνώμη. Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες του στρατοπέδου Αιχμαλώτων στη Θεσσαλονίκη, που τη θεωρεί τη χειρότερη περίοδο της ζωής του, καταφεύγει στον επιστημονικό εμπειρισμό για να λύσει ένα ιατρικό πρόβλημα. Το είδημα στα πόδια των Αιχμαλώτων που είχε εμφανιστεί σχεδόν σε όλους. Γράφει, ήξερα ότι πρέπει να κάνω κάτι, παρά την αδιαφορία από τη μεριά των Γερμανών, και εξέταξα το πρόβλημα από πολλές πλευρές. Τότε θυμήθηκα πως είχα διαβάσει κάπου για την υγρή μπέρι-μπέρι, προκαλούμενη από την έλλειψη βιταμίνης B1, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό είδημα, και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω ένα πείραμα. Διάλεξα 20 ανθρώπους. Τους έβαλα ένα 10 σε μικρούς θαλάμους. Όλοι έπαιρναν τις καθορισμένες μερίδες φαγητού, αλλά στον ένα θάλαμο χορηγούνταν και ένα συμπλήρωμα μαγιάς 3 φορές την ημέρα. Παρένθεση, χρειάστηκα να χρησιμοποιήσω το απόθεμά μου σε ελληνικά χρήματα για να την προμηθευτώ από τη μαύρη αγορά, ενώ στον άλλο θάλαμο ένα χάπι βιταμίνη C κάθε μέρα. Ανέμενα και φοβόμουν αποτυχία. Σημείωνα τα νούμερα κάθε πρωί. Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο θαλάμων τις πρώτες 2 μέρες. Την τρίτη μέρα υπήρξε ελαφρά διαφορά. Την τέταρτη ήταν καθοριστική. Το κατέγραψα προσεκτικά και το πήγα στους Γερμανούς. Πρέπει να παρουσίαζα μια παράξενη φιγούρα με κουρελιασμένο χακί πουκάμισο και σόρτς. Το πρόσωπό μου ήταν σκελετωμένο και ικτερικό, αλλά πλαισιωνόταν από μια μάζα κόκκινων μαλλιών με ένα εντυπωσιακό κόκκινο γέννη. Το είδημα γύρω από το γόνατό μου ήταν εντελώς φανερό. Παρακάτω λέει, όσον αφορά τη δοκιμή, πάντα ένιωθα, μάλλον συναισθηματικά για αυτήν, και ντρεπόμουν. Σπάνια αναφέρομαι σε αυτήν από τότε. Ήταν μια αδύναμη προσπάθεια, έλεγχα μια εσφαλμένη υπόθεση, οι αριθμοί ήταν τόσο μικροί και δεν ήταν τυχεοποιημένοι. Το αποτέλεσμα της μέτρησης ήταν ικτρό και η δοκιμή δεν διατηρήθηκε για αρκετό καιρό. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να περιγραφεί ως η πρώτη, η χειρότερη, αλλά και η πιο επιτυχημένη μου δοκιμή. Η μαγιά είχε θεραπεύσει τα ειδήματα των ασθενών στο θάλαμο της Β1. Ακολούθως αυτή η αρχή του εμπειρισμού που σας περιγράφω τόση ώρα, εξελίσσεται για τον Κόχραν όταν έρχεται σε επαφή με τον Καρλ Πόπερ. Υιοθετεί την αρχή της διαψευσιμότητας και έκτοτε δρά βάση αυτής. Ο Κόχραν συνάντησε τον Καρλ Πόπερ και τον θαύμαζε, είχε διαβάσει όλα τα βιβλία. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Πώς μπόρεσε να αναπτύξει, να θεμελιώσει και να διαδώσει ο Κόχραν τις αντιλήψεις που συνέβαλαν τόσο πολύ στην αλλαγή παραδείγματος στην ιατρική έρευνα και την ιατρική πρακτική? Ποιες ήταν αυτές οι εμπειρίες που του δώσαν αυτή τη δύναμη και τη δυνατότητα? Ένας διαρκής αγώνας για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ήταν το σύνολο της ζωής του. Ο Κόχραν την παρατηρεί σαν τρίτος και εξάγει συμπεράσματα από τη ζωή του, όπως ένας επιστήμονας παρατηρεί την πρόοδο και την έκβαση πειραμάτων. Παρόλο που ήταν περήφανος για τη δράση του, θεωρεί διαψεύσεις ή αποτυχίες του, την έρευνα της καλλιέργειας ιστών, την εμπλοκή στην ψυχανάλυση, την πρώτη έρευνα στο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης, την αντιμετώπιση των φυματικών ασθενών στο Έλσαχος, ενώ αργότερα γράφει σχετικά με τις έρευνές του. Λοιπόν, είχα τις αποτυχίες μου, από τις οποίες η μεγαλύτερη αφορούσε το πρόγραμμα των 2 κοιλάδων που δεν μπόρεσε να ρίξει φως στην αιτιολογία της Προοδευτικής Μαζικής Σύνωσης. Δευτερευόντως, αποτύχαμε να πείσουμε το κατεστημένο, ιδιαίτερα το Εθνικό Σωματείο Ανθρακορίχων, ότι η απλή πνευμονοκονίαση καθεαυτή δεν ήταν μια σοβαρή ασθένεια, αλλά απλώς ένα ακτινολογικό έβριμα. Αποτύχαμε επίσης να πιέσουμε και για ένα φάσμα φορητών τεστ φυσιολογικής λειτουργίας και συνεχίζει τις αποτυχίες του, να μην σας κουράζω. Ο Κόχραν επίσης είχε συνείδηση της σπανιότητας των πόρων, την ανάγκη να χρησιμοποιούνται αποδοτικά,
και πόσο σκληρές αποφάσεις είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις όταν έχεις αυτή τη συνείδηση. Δεν αρνήθηκε ποτέ αυτή την ευθύνη. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε εκείνο που είπαμε πιο πριν με τις δικές μου δυνάμεις. Έζησε ακραία αυτή την ευθύνη στα στρατόπεδα αιχμαλώτων και στον Ισπανικό εμφύλιο. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από τον τελευταίο. Κατά τη διαλογή των τραυματιών έζησε δραματικές στιγμές, αλλά για τις οποίες γράφει ότι δεν μετάνιωσε. Η δουλειά μου αφορούσε αρχικά τον διαχωρισμό των τραυματιών σε τρεις κατηγορίες. Εκείνους με επιφανειακά τραύματα που θα μπορούσαν γρήγορα να βοηθηθούν, εκείνους με σοβαρότερα τραύματα αλλά διακριτά θεραπεύσιμα και τα άλλα που ήταν απελπισμένα. Προς το τέλος της μάχης υπήρξε ένα μικρό επεισόδιο το οποίο με τάραξε. Ένα ασθενοφόρο έφτασε, τα φορεία ήρθαν μέσα και έπρεπε να ταξινομήσω τους τραυματίες γρήγορα. Η πρώτη περίπτωση ήταν τραυματίας γυρισμένος στα δεξιά με το πρόσωπό του μερικώς κρυμμένο. Ο δεξιός του θώρακας ήταν πλήρως κομματιασμένος. Απ' την άλλη έβλεπα την καρδιά του να χτυπά ανεπαίσθητα. Έδωσα σήμα στην αδερφή ότι η περίπτωση ήταν απελπισμένη. Μετακινήθηκα αριστερά να δω την επόμενη περίπτωση και κατά τύχη έριξα το βλέμμα προς τα πίσω. Με τρόμο αναγνώρισα το πρόσωπο του φίλου Τζούλιαν Μπέλ. Υποθέτω η ευθύνη ότι κάποιος πρέπει να αποδέχεται την πιθανότητα να βάλει έναν καλό φίλο στην κατηγορία των χωρίς ελπίδα. Η τρίτη διάσταση, η ισότητα, ήταν κάτι για το οποίο μάχονταν σε όλη τη ζωή. Χαρακτηριστικό πάλι μέσα από τα στρατόπεδα, ακόμη και μέσα στα στρατόπεδα που οι συνθήκες ήταν σκληρές, αγωνίστηκε για αυτή. Έπεισε όλους τους Βρετανούς εχμαλώτους να μοιράζονται τα τρόφιμα των δεμάτων του Ερυθρού Σταυρού ισότιμα με τους εχμαλώτους των ανατολικών χωρών που δεν είχαν τέτοια πολυτέλεια, στέλνοντάς τα κατευθείαν στην κουζίνα. Ο Κόχραν σε όλη του τη διάρκεια της ζωής του περιγράφει αποτυχίες. Έτσι, η ρίση επιτυχία σημαίνει να πηγαίνεις από αποτυχία σε αποτυχία δίχως να χάνεις τον ενθουσιασμό του, ισχύει απόλυτα γι' αυτόν. Το ήθος της εργασίας, που για τον Κόχραν μεταφράζεται σε ήθος προσφοράς, διατηρεί ή μάλλον φλογίζει τον ενθουσιασμό του. Εργάζεται σαν δαιμονισμένος ακόμα από τις σπουδές του και επιτυχαίνει εκείνο το διπλό άριστα. Ζώντας την ταραγμένη περιποχή της ανόδου του ναζισμού στο Βερολίνο και στη Βιέννη, προσφέρεται εθελοντικά να τον πολεμήσει. Στον Ισπανικό εμφύλιο αναλαμβάνει ένα απίστευτο όγκο εργασιών, τη δημιουργία πρόχειρων νοσοκομείων δίπλα στις μεγάλες μάχες και τη διαλογή των τραυματιών σε αυτά, ενώ στις ελεύθερες του ώρες κατασκευάζει νάρθηκες για τα τραύματα. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα στρατόπεδα αιχμαλώτων προσφέρεται συνεχώς εθελοντικά για τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες δουλειές. Γράφει, ως ο μόνος γερμανομαθής αξιωματικός έπρεπε να είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας παραπώνων, διαδικασία που δεν μπόρεσα να αποφύγω, αλλά έμελε να γίνει κρίσιμη πλευρά της ζωής μου τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Γερμανοί συμπέραναν πως είμαι ακτιβιστής, με απεχθάνονταν και με τιμωρούσαν αναλόγως. Η αιχμάλωτη πολέμου απ' την άλλη, επειδή σπανίως έφερνα πίσω καλά νέα, νόμιζαν ότι δεν επιχειρηματολογούσα αρκετά καλά. Χαρακτηριστικό είναι και ένα επεισόδιο στο Έστελχολς για τον επαναπατρισμό ασθενών κρατουμένων. Λέει, έφτασαν τα μεταφορικά και ο επαναπατρισμός ξεκίνησε. Δυστυχώς τελείωσαν στους Γερμανούς τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και μία απέσια μέρα, 14 Ιανουαρίου του 1945, είδα να φορτώνουν τους μη ΜΟΑΠ του ασθενείς μου, 2 με διπλό πνευμονό θώρακα, σε ένα ανοιχτό φορτηγό με μικρή προστασία, ενώ έπεφτε χιόνι. Πίστευα πως αυτό ήταν δολοφονία. Έχασα την ψυχραιμία μου, πήδηξα στην καρότσα και έβγαλα ένα κραυγαλαίο λόγο στους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπα, αλλά τελείωσα με τη φράση «Αυτό είναι σκανδαλώδες στη χώρα του Ρόμπερτ Κοχ». Είχε ένα άμεσο αποτέλεσμα. Πήρα ένα ασθενοφόρο, αλλά οι Γερμανοί δεν με συγχώρεσαν και με έδιωξαν προσβλητικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αργότερα, για την εργασία του στις έρευνες, ο Τζούλιαν Τούντορ Χαρτ γράφει: η ομάδα του Άρτσι επισκεπτόταν τα σπίτια των υποψηφίων για συμμετοχή στην έρευνα έως και 6 φορές πριν αποδεχτεί μια άρνηση ως οριστική. Ενώ ο ίδιος γράφει, θυμάμαι καλά πόσες ώρες εργαζόμασταν. Κάποτε σημείωσα
τι έκανα σε μια συνηθισμένη μέρα. Όσο μπορώ να θυμηθώ, επισκεπτόμουν ένα σχεδόν παρόμοιο αριθμό διευθύνσεων. Ερμήνευα περί της 100 ακτινογραφίες του όρακος. Επισκεπτόμουν έναν σχεδόν παρόμοιο αριθμό διευθύνσεων για να πείσω τους ανθρώπους να ακτινογραφηθούν. Έπαιρνα περί τα 40 βιομηχανικά ιστορικά και το απόγευμα συναντούσα 30 με 40 ανθρακορίχους για να τους συμβουλέψω σχετικά με τις θωρακικές τους ακτινογραφίες. Επίσης, βοηθούσα στο βαθμό που μπορούσα σε άλλους στόχους. Έκανα ακόμη και λήψεις ακτινογραφιών. Δούλευα στους σκοτεινούς θαλάμους σε επίχουσες καταστάσεις. Ήμουν πάντα ο τελευταίος που πήγαινε για ύπνο, με τα γεγονότα της ημέρας να βουίζουν στο μυαλό μου. Ήταν η ικανοποιητική εργασία μιας μέρας και ακόμη πιο ικανοποιητικός ήταν ο βαθμός ανταπόκρισης που πετύχαμε στον πληθυσμό της Χρόνδα Θάχ. Κοντά στο 95% προσήλθαν για ακτινογραφία. Όσοι ξέρουν από έρευνες καταλαβαίνουν τι σημαίνει 95% βαθμός ανταπόκρισης. Σε καμιά έρευνα του Κόχραν ο βαθμός ανταπόκρισης δεν έπεσε κάτω από το 95%. Τώρα ας δούμε ότι ένα άλλο θέμα, ποια και πώς ήταν η προσωπική συμβολή του στην επέκταση της επιδημιολογίας, στο αντικειμένο της επιδημιολογίας, στην έρευνα των υπηρεσιών υγείας και στην τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας. Φυσικά, οι μεταβολές γίνονται συνολικά από την επιστημονική κοινότητα. Η επιστημονική κοινότητα είναι εκείνη που προχώρησε την ιατρική έρευνα και τις αλλαγές στη φροντίδα της ασθένειας. Ο Κόχραν δεν εφήβρε την τυχιοποιημένη δοκιμή, αλλά όταν τη βρήκε από τον Σερ Μπράντον Χιλ, την ερωτεύτηκε. Απαντούσε στην αμφισβήτησή του σχετικά με τη μεροληψία της ιατρικής γνώμης και ήταν σύμφωνη με την ιδέα του για το πώς αποκτάται η γνώση. Έγινε πύρινος κήρυκάς της και προώθησε με υπομονή και επιμονή σε μια σειρά ερευνών, προωθώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιδημιολογία και στην ιατρική έρευνα, εκείνο της έρευνας των υπηρεσιών υγείας. Αποκορύφωμα αυτής της πορείας του ήταν η συγγραφή της μονογραφίας «Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα». «Δεν θα μπορούσαμε να εντάξουμε τον Κόχραν», λέει ο Ρίτσαρντ Ντόλ, «στους μεγάλους ερευνητές της επιστήμης, ούτε καν της ιατρικής της επιδημιολογίας. Συνετέλεσε όμως όσο κανείς άλλος στην αλλαγή του περιεχομένου της επιδημιολογίας, στην έρευνα των υπηρεσιών υγείας, στην αλλαγή παραδείγματος». Και καθώς επίσης στη μετακίνηση των υπηρεσιών υγείας από το cure στο care, δηλαδή από την θεραπεία στη φροντίδα. Ήταν ένας μεγάλος άντρας που δούλευε πολύ, επέμενε πολύ και κυρίως δεν φοβόταν να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων. Να μιλήσει για τα προβλήματα της ιατρικής που τα συνόψιζε στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ισότητα και να παλέψει για την επίλυσή τους. Η επιρροή της μονογραφίας του ήταν παράξενα μεγάλη. Έπεσε σαν βόμβα, μεταφράστηκε, διαδόθηκε, συζητήθηκε, άνοιξε τα μάτια και τα μυαλά πολλών. Ο Ιαν Τσάλμερς, ο οποίος ίδρυσε την Cochrane Collaboration, ονομάζεται προς τιμή του Cochrane, γράφει ότι το βιβλίο το μικρό αυτό, «Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα», τον φώτισε όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που του είχαν μάθει στο Πανεπιστήμιο όταν δούλευε σε ένα στρατόπεδο στη Γάζα, όταν διάβασε αυτό το βιβλίο, καθώς επίσης και ότι τον ενέπνευσε για τη δημιουργία της σχετικής οργάνωσης. Λοιπόν, μέσω του Κόχραν ένας κύκλος ιατρικής σκέψης άνοιξε, άκμασε και ολοκληρώθηκε. Τα επόμενα χρόνια, χιλιάδες ερευνητές ακολούθησαν το παράδειγμά του και προσπάθησαν να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιατρικών παρεμβάσεων, θέτοντας ποικίλες παραμέτρους στη βάσανο της κλινικής δοκιμής, της συστηματικής κριτικής ανασκόπησης, εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα και συγκρότησαν με αυτόν τον τόπο την τεκμηριωμένη ιατρική. Είναι φανερό ότι η συμβολή του Κόχραν στην πορεία από τις στοιχειοποιημένες δοκιμές στην τεκμηριωμένη ιατρική ήταν ουσιαστική και ήρθε την κατάλληλη ώρα. Το αίτημα και η παρακαταθήκη των ιδεών του Κόχραν εξακολουθεί να παραμένει, έστω και αν σήμερα η τεκμηριωμένη ιατρική κριτικάρεται και ίσως πολλές φορές
δίκαια, ίσως πολλές φορές υπερβολικά, και παραμένει έστω και αν κάποια στιγμή η ιατρική κοινότητα μπορέσει να κάνει υπέρβαση αυτού του παραδείγματος. Τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι από την αυτοβιογραφία του και πάλι, που αφορά τη χώρα μας. Και είναι και χαρακτηριστικό του πνεύματος του Κόχαν. Γράφει για την Αθήνα. Η επόμενη μέρα ήταν εξαιρετική. Φαντάζομαι ότι οι Γερμανοί ήταν εχμάλωτος, έτσι. Ήθελαν να βάσουν ένα είδος ρωμαϊκού θριάμβου στους δρόμους της Αθήνας. Συγκέντρωσαν περί τους 40 μάλλον ατιμέλητους Βρετανούς αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων και μένα, μας έβαλαν σε φορτηγά και μας περιέφεραν στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω ποιο αποτέλεσμα περίμεναν, αλλά οι εχμάλωτοι κατευχαριστήθηκαν. Οι Έλληνες μας έριχναν βροχή, φαγητό και τσιγάρα, παρότι είχαν έλλειψη και από τα δύο και μας επιθυμούσαν στο δρόμο μας. Θυμάμαι καθαρά ένα επεισόδιο. Καθόμουν στη γωνία του φορτηγού με τα πόδια μου να κρέμονται έξω. Ξαφνικά μας σταμάτησε η κίνηση του δρόμου. Κοίταξα προς τα πάνω και είδα τον Παρθενώνα. Ήθελα πάντα να τον δω, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα πως θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη τη στιγμή ένας μικρός Έλληνας λούστρος έτρεξε και άρχισε να μου καθαρίζει τις μπότες. Ακόμη μπορώ να θυμηθώ τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια μου. Με αυτή την περικοπή, όταν ήρθα σε επαφή, έκανα μία έρευνα και είδα ότι αυτό το γεγονός που αναφέρει βιβλιογραφικά αναφέρεται και σε άλλες πολλές περιπτώσεις και δημοσίευσα ένα άρθρο σε ένα περιοδικό γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.